Μιλώντας και συνδέοντας αυτό που είπατε για την αναγκή να είναι απολύτως ανεξάρτητη η αρχή κατά της διαφθοράς, γιατί υπάρχει και μια ιεραρχία στην αστυνομία, αντιλαμβάνομαι ότι κάπως έτσι διοριστήκατε κι εσείς ως ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής από τον τέως Γενικό Εισαγγελέα για την υπόθεση του Βαν. Φαντάζομαι όλοι, θυμόμαστε το κατασκοπευτικό Βαν και το τι συνέβη τότε με τις αποκαλύψεις. Επειδή λαμβάνοντας τότε τη σοβαρότητα της διερευνόμενης υπόθεσης ο κ. Κώστας Κλειρίδης. Είναι από αυτά τα θέματα όμως, κύριε Στεφάνου, που ασχοληθήκαμε, πρωτοσέλιδα, θέμα στις εκπομπές, στα κεντρικά δελτία. Έχει περάσει ένας χρόνος σχεδόν από τον διορισμό σας. Ήταν να εξετάσετε κάποια θέματα, το περιεχόμενο του ΒΑΝ. Πού είμαστε, είναι από αυτά που μπήκαν στο συρτάρι κατά την άποψη των πολιτών. Μπορεί και να μην θυμούνται καν ότι μας απασχόλησε και αυτό το σκάνδαλο. Σίγουρα στο συρτάρι δεν μπήκαν. Οι έρευνες συνεχίζονται και πρέπει να καταλάβετε ότι δεν είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε χωρίς να γίνει πλήρης διερεύνηση να υπάρχουν οι θέσεις όλων των υπόπτων οι οποίοι δεν ήταν στην Κύπρο και να γίνουν πλήρες έρευνες. Δεν μπορώ να τοποθετηθώ για το σε ποιο στάδιο βρίσκονται. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι είμαστε σε τελικό στάδιο, ολοκληρώνονται κάποιες τελευταίες έρευνες και ο φάκελος, αντιλαμβάνομαι, θα τεθεί ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα για να αποφασίσει. Ναι. Και εμείς να αντιληφθούμε ότι θα έχει κάτι μέσα αυτός ο φάκελος. Δεν θα είναι. Θα αποφασίσει ο Γενικός Εισαγγελέας αν είναι αυτό επαρκές ή όχι. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Στεφάνου. Καλή συνέχεια να έχετε.